3 Ιανουαρίου του 2024. Η ημέρα που η Βίκη Σταύρακα, Ελληνίδα ηθοποιός, άφησε την τελευταία της πνοή. Έσβησε αθόρυβα μια σημαντική Ελληνίδα ηθοποιός με αξιόλογη θεατρική πορεία στη χώρα μας. Θλίψη στον καλλιτεχνικό κόσμο σκόρπισε η είδηση. Κάτι που έγινε γνωστό από τον πρόεδρο του ΣΕΙ, Σπύρο Μπιμπίλα. Στην ανάρτησή του, ο γνωστός ηθοποιός ανέφερε μεταξύ άλλων πως ήταν αγωνίστρια, πάντα πρώτη στους αγώνες και τις διεκδικήσεις του Σωματείου των Ηθοποιών. Η ανάρτηση γράφει τα εξής. Μεγάλη θλίψη. Η Βίκη Σταύρακα ήταν ένα γλυκό κορίτσι. Μία υπέροχη ηθοποιός, αθόρυβη, χαμηλών τόνων, αγωνίστρια, πάντα πρώτη στους αγώνες και τις διεκδικήσεις του σωματείου μας. Πρωτοσυνεργαστήκαμε το 81 σε μία διεθνή συμπαραγωγή του ΣΕΙ, στο μικρό Μαχάγκονι του Μπρέχτ, και από τότε μας ένωσε βαθιά φιλία. Κρίμα που ταλαιπωρήθηκε τόσο. Η Βίκη μας πάει να συναντήσει τον αγαπημένο της, Αντώνη Βλυσίδη, τον συνάδελφό μας που τη λάτρευε και έφυγε και αυτός προώρα. «Καλό ταξίδι, αγαπημένη μας», έγραψε ο Σπύρος Μπιμπίλας. Νίκος Βανδόρος έφυγε από τη ζωή στις 1 Φεβρουαρίου του 2024 σε ηλικία 99 ετών. Ήταν Έλληνας ηθοποιός και απόστρατος της πυροσβεστικής, έχοντας αφήσει το στίγμα του στον χώρο της υποκριτικής και του θεάτρου. Ηλίας Λογοθέτης έφυγε από τη ζωή στις 28 Φεβρουαρίου του 2024. Ο Ηλίας Λογοθέτης γεννήθηκε στη Λευκάδα στις 15 Απριλίου του 1939. Ήταν Έλληνας ηθοποιός. Δεν σκέπτονταν να ακολουθήσει την υποκριτική, καθώς ελκυόταν περισσότερο από την όπερα. Ήταν απόφοιτος του Τμήματος Πολιτικών Επιστημών της Παντείου. Μιλούσε τρεις γλώσσες, αγγλικά, ρώσικα και ιταλικά. Με το θέατρο ήρθε σε επαφή μέσω του θεάτρου τέχνης του Καρόλου Κουν, από το οποίο αποφύτησε το 1967 και πήρε μέρος σε πολλές θεατρικές παραστάσεις. Αγαπημένη του παράσταση ήταν το Αμάρτημα της Μητρός μου, στην οποία πρωταγωνίστησε μαζί με τη σύζυγό του Μαρία Ζαχαρή επί 12 χρόνια. Ντίνος Μαυροϊδής πέθανε σε ηλικία 83 ετών. Ήταν ένας από τους βασικούς συνεργάτες της Φίνος Φιλμ. Έφυγε από τη ζωή στις 28 Φεβρουαρίου του 2024. Τέτα Σχοινάκη έφυγε σε ηλικία 68 ετών στις 4 Μαρτίου του 2024. Ήταν Ελληνίδα ηθοποιός με πολλές συμμετοχές σε βιντεοτενίες του 1980 αλλά και σε θεατρικές παραστάσεις έπειτα. Η Τέτη Σχοινάκη υπήρξε μία από τις ωραιότερες γυναίκες που πέρασαν από τον ελληνικό κινηματογράφο. Η τελευταία της τηλεοπτική εμφάνιση ήταν στην εκπομπή της Ζήνας Κουτσελίνη «Αλήθειες με τη Ζήνα» πριν από 3 χρόνια. Αλέκος Πετρίδης έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 80 ετών στις 7 Μαρτίου του 2024. Υπηρέτησε τον ελληνικό κινηματογράφο από το 1968 έως το 1992 και έγινε ευρύτερα γνωστός μέσα από τις ταινίες «Ο άνθρωπος που γύρισε από τη ζέστη» το 1972. Καλή Καλό. Η Καλή Καλό έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 97 ετών στις 8 Μαρτίου του 2024. Το πραγματικό της όνομα ήταν Καλλιόπη Δαμβέργη. Γεννήθηκε στην Αθήνα στις 20 Δεκεμβρίου του 1926 και ήταν Ελληνίδα ηθοποιός του θεάτρου. Το 1998 η Καλή Καλό δημοσίευσε την αυτοβιογραφία της με τον τίτλο «Όσα δεν πήρε ο άνεμος» και υπότιτλο «Η αυτοβιογραφία μιας θεατρίνας». Θόδωρος Κατσαδράμης έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 94 ετών στις 22 Μαρτίου του 2024. Ο Θόδωρος Κατσαδράμης ήταν Έλληνας ηθοποιός του θεάτρου, του κινηματογράφου και της τηλεόρασης, αλλά ήταν και σεναριογράφος. Γεννήθηκε στο χωριό Δόξα της Κορτινίας στις 20 Μαΐου του 1929. Βαρβάρα Μερτήρη ήταν Ελληνίδα ηθοποιός και έφυγε από τη ζωή στις 22 Μαρτίου του 2024. Ήταν γνωστή για τις συμμετοχές στις ελληνικές σειρές αλλά και στις δράσεις της στο Σωματείο Ελλήνων Ηθοποιών. Από τις πιο δημοφιλείς σειρές στις οποίες έχει εμφανιστεί ήταν το Αστυνόμος Θανάσης Παπαθανάσης, το Μάλιστα Κύριε, το Ρε Τιρέ και το Παραπέντε. Νίκος Χαραλάμπος έφυγε από τη ζωή στις 23 Μαρτίου του 2024 σε ηλικία 82 ετών και ήταν Κύπριος θεατρικός σκηνοθέτης και ηθοποιός. Ο Νίκος Χαραλάμπους γεννήθηκε στη Λευκοσία την 1η Ιουνίου του 1941. Δημήτρης Σάβα, Κύπριος ηθοποιός, έφυγε από τη ζωή στις 2 Απριλίου του 2024 στα 91 του χρόνια. Ήταν ηθοποιός και ζωγράφος. Ο Δημήτρης Σάβα γεννήθηκε το 1933 στον Καραβά της Κερίνιας. Με το μεγάλο του ταλέντο, το αστήρευτο χιούμορ του, τη σεμνότητά του και την καλοσύνη του,
κατάφερε να διακριθεί σε σημαντικούς ρόλους στο θέατρο, την τηλεόραση και το ραδιόφωνο. Αξέχαστα θα παραμείνει η ερμηνεία του ως Παπακοστής στη μεγαλύτερη σε διάρκεια κυπριακή σειρά Ιστορίες του Χορκού, που προβαλλόταν από το ΡΙΚ. Παράλληλα, διοργάνωσε σειρά εκθέσεων ζωγραφικής, αναδεικνύοντας το ταλέντο του και στα εικαστικά. Ο ηθοποιός έλαβε μέρος σε πολλές παραγωγές του ΡΙΚ, αφήνοντας το στίγμα του τόσο στις θεατρικές όσο και στις τηλεοπτικές παραγωγές. Μανώλης Γεωργιάδης ήταν Έλληνας ηθοποιός. Έφυγε από τη ζωή στις 8 Απριλίου του 2024 σε ηλικία 62 ετών. Άφησε την τελευταία του πνοή επάνω στη σκηνή του θεάτρου την ώρα της παράστασης και τη δυσάρεστη είδηση έκανε γνωστή ο Σπύρος Μπιμπίλας μέσα από ανάρτησή του που έκανε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Συγκεκριμένα έγραψε την ανάρτησή του: «Ήμασταν στην πάνω αίθουσα του θεάτρου όταν ξαφνικά ακούσαμε ουρλιαχτά. Πιστεύαμε πως ήταν μέρος της παράστασης. Και μάλιστα σχολιάσαμε ότι δεν έχει καθόλου ήχο μόνο στο θέατρο για να ακουστεί τόσο έντονο όλο αυτό. Λίγα λεπτά μετά βλέπουμε το ασθενοφόρο και μια αναταραχή στο χώρο. Δυστυχώς πέθανε πάνω στο σκηνή ο συνάδελφός μας. Παγώσαμε όλοι. Καλό ταξίδι στον εργάτη αυτών του θεάτρου από όλους μας». Γιάννης Φέρτης έφυγε στην ηλικία των 85 ετών στις 14 Απριλίου του 2024. Ήταν Έλληνας ηθοποιός και γεννήθηκε το 1938. Αποφύτησε από τη Σχολή Θεάτρου Τέχνης Καρόλου Κουν το 1958 και το 1959 εμφανίστηκε για πρώτη φορά στο θέατρο στο έργο «Η ηλικία της νύχτας» του Ιάκωβου Καμπανέλη. Σημαντική ήταν η συνεισφορά του στο αρχαίο θέατρο, τον ελληνικό κινηματογράφο και στην τηλεόραση. Ενώ έχει δανείσει τη φωνή του και σε πολλές διαφημίσεις για την τηλεόραση και το ραδιόφωνο. Υπήρξε παντρεμένος με την Ξένια Καλογυροπούλου, τη Μιμή Ντενίση και από το 2001 και ύστερα η σύζυγός του ήταν ηθοποιός Μαρίνα Ψάλτη. Κώστας Στεφανάκης έφυγε από τη ζωή στις 23 Απριλίου του 2024. Ήταν Έλληνας ηθοποιός και έφυγε σε ηλικία 76 ετών. Με μια συγκινητική ανάρτηση που έκανε ο πρόεδρος του ΣΕΗ, Σπύρος Μπιμπίλας, ανακοίνωσε το θάνατο του αθόρυβου, όπως έγραψε Κώστας Στεφανάκη. Ένας συνάδελφός μας έφυγε σήμερα. Αποχαιρετάμε τον Κώστα Στεφανάκη που γεννήθηκε το 1948. Έναν αθόρυβο ηθοποιό που ερμήνευσε δεκάδες χαρακτηριστικούς ρόλους στον ελληνικό κινηματογράφο και στα πρώτα χρόνια της τηλεόρασης, όπου είχα την τύχη να συνεργαστώ μαζί του και να γνωρίσω ένα καλοκάγαθο άνθρωπο που έπαιζε συνήθως σκληρούς ρόλους. Καλό ταξίδι, αγαπημένε μας φίλε, και ειλικρινή συλληπιτήρια στην οικογένειά σου. Ο Κώστας Στεφανάκης καταγόταν από την Κρήτη και έχει παίξει σε γνωστές ελληνικές παραγωγές όπως «Έξω φτώχεια και καλή καρδιά», «Ο ροζ γάτος» και «Κάθαρση». Και τέλος, ο Κωνσταντίνος Γιωτόπουλος έφυγε στις 27 Απριλίου του 2024 σε ηλικία 46 ετών. Ήταν Έλληνας ηθοποιός και σκηνοθέτης. Την είδηση έκανε γνωστή μέσω των social media ο δημοσιογράφος Άγγελος Κολοκοτρώνης, ο οποίος ανέφερε στην ανάρτησή του: «Απέραντη θλίψη στη Βέρεια. Γροθιά στο στομάχι αποτελεί είδηση του θανάτου του Κωνσταντίνου Γιωτόπουλου, ο οποίος το πρωί του Σαββάτου, 27 Απριλίου, έχασε τη μάχη με το θάνατο. Ο γνωστός σκηνοθέτης και ηθοποιός από τη Βέρεια πέθανε σε ηλικία μόλις 46 ετών, βυθίζοντας στο πένθος τα αγαπημένα του πρόσωπα. Ήταν ιδιαίτερα αγαπητός στην τοπική κοινωνία και σπουδαίο καλλιτεχνικό ταλέντο. Είχε πρωταγωνιστήσει μεταξύ άλλων και στο έργο «Πλανώδιοι έρωτες». Συλληπιτήρια στην οικογένειά του και ας είναι ελαφρύ το χώμα που θα το σκεπάσει. Άννα Παναγιωτοπούλου έφυγε από τη ζωή στις 4 Μαΐου του 2024. Ήταν Ελληνίδα ηθοποιός, γνωστή για το ρόλο της στις Τρεις Χάριτες. Σώτος Φιλιππίδης έφυγε από τη ζωή στις 5 Μαΐου του 2024. Ήταν Κύπριος ηθοποιός. Κώστας Ματσακάς έφυγε από τη ζωή στις 7 Μαΐου του 2024. Ήταν Έλληνας ηθοποιός. Ιφηγένεια Στεριάδη έφυγε από τη ζωή στις 8 Μαΐου του 2024. Ήταν Ελληνίδα ηθοποιός. Γιάννης Μαλούχος έφυγε από τη ζωή στις 12 Μαΐου του 2024. Ήταν Έλληνας ηθοποιός. Δήμητρα Ζέρβα έφυγε από τη ζωή στις 16 Μαΐου του 2024. Ήταν Ελληνίδα ηθοποιός και τραγουδίστρια. Νίκη Λεμπέση έφυγε από τη ζωή στις 23 Μαΐου του 2024 σε ηλικία 90 ετών. Ήταν Ελληνίδα ηθοποιός.
Ρένα Βενιέρη, έφυγε από τη ζωή στις 25 Μαΐου του 2024 και ήταν Ελληνίδα ηθοποιός. Νάσος Πατέτσος, έφυγε από τη ζωή στις 22 Μαΐου του 2024 σε ηλικία 101 ετών. Ήταν Έλληνας ηθοποιός και τραγουδιστής και τα τελευταία χρόνια ζούσε σε γυροκομείο. 7 Έλληνες ηθοποιοί, οι οποίοι έφυγαν από τη ζωή τον Ιούνιο του 2024. Τάσος Μπυρσίμ. Ήταν Έλληνας σκηνοθέτης και διευθυντής της τηλεόρασης στην ΕΡΤ. Γεννήθηκε το 1940 και έφυγε από τη ζωή στις 5 Ιουνίου του 2024 σε ηλικία 84 ετών. Δέσποινα Στυλιανοπούλου. Ήταν Ελληνίδα ηθοποιός και γεννήθηκε στις 8 Ιουλίου του 1932 στη Μεσίνη. Έφυγε από τη ζωή στις 7 Ιουνίου του 2024 σε ηλικία 91 ετών. Αλέξανδρος Τσακίρης. Ήταν Έλληνας ηθοποιός και έφυγε από τη ζωή στις 17 Ιουνίου του 2024. Σεσίλια Παπάζογλου Φόρστ. Ήταν Ελληνίδα ηθοποιός και έφυγε από τη ζωή στις 19 Ιουνίου του 2024 σε ηλικία 96 ετών. Γιώργος Μπυράκης. Ήταν Έλληνας ηθοποιός και σκηνοθέτης και έφυγε από τη ζωή στις 19 Ιουνίου του 2024 σε ηλικία 55 ετών. Ανδρέας Μαριανός. Ήταν Έλληνας ηθοποιός, σκηνοθέτης και συγγραφέας και έφυγε από τη ζωή στις 27 Ιουνίου του 2024 σε ηλικία 60 ετών. Κωστής Νομικός. Ήταν Έλληνας ερασιτέχνης ηθοποιός και έφυγε από τη ζωή στις 28 Ιουνίου του 2024 σε ηλικία 76 ετών.